Ακόμη, λέει εδώ, γιατί οι κληρικοί φοράνε μαύρα ράσα και όχι άλλο χρώμα? Γιατί είναι πιο φθηνά τα μαύρα. Λοιπόν, παιδιά, η στολή, η ιερατική στολή, δηλαδή το ράσο και λοιπά, προέρχεται από το ντύσιμο, τη στολή, την αμφίεση των μοναχών, οι οποίοι φορούσαν βεβαίως μέλανα ενδύματα, δηλαδή σκούρα, δηλαδή μαύρα, και ήθελαν να εκδηλώνουν με τον τρόπο αυτόν το πένθος τους, διότι είμαι μοναχός σημαίνει αΐ πένθο. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα είμαι χαρούμενος, λέγαμε προηγουμένως στον μακαρισμόν, μακαροί πενθούντες και λοιπά, αλλά πενθούν για τις αμαρτίες τους, για τις αμαρτίες του κόσμου ολοκλήρου. Ναι, είναι λοιπόν το πένθυμο αυτό χρώμα κατά τρόπο εμφανή. Πέρασε όμως από τους μοναχούς, πέρασε εις τους κληρικούς, οι οποίοι ήσαν μέσα εις τον κόσμο. Ήταν τόση η επιρροή, η επίδραση των μοναχών κάποια εποχή, ώστε μπορούσαν να επιδρούν εις τους κληρικούς της εποχής των. Και ακόμη, αν θέλετε, έχουμε και το επανοκαλύμα αυτό, εκείνο που έχουν οι άγαμοι κληρικοί, επανοκαλύμαυχον, είναι αυτό που βάζουμε στο καλυμάχι και πέφτει επάνω στην πλάτη μας από πίσω. Αυτό βέβαια το έχουμε και σαν στολίδι, το έχουμε και σαν αξίωμα, το φοράνε οι ιερομόναχοι, οι αρχιμανδρίτες και οι επίσκοποι βεβαίως, γιατί από την περιοχή τη δική τους προέρχονται και αυτοί. Και καυχόμαστε, βάζουμε και χρυσούς σταυρούς και κάνουμε και δείχνουμε. Κι όμως, ξέρετε τι είναι το επανοκαλύμαυχο? Αν το πάρετε και το έτσι στα χέρια σας, βγαλμένο από το καπέλο, το κάλυμα της κεφαλής, θα δείτε ότι είναι μία σακούλα μακρόσθενη, δηλαδή φέρετρον. Δηλαδή φέρετρον, για να θυμίζει στον μοναχόν τον θάνατον. Κι όμως εμείς το κάναμε στολίδι, για φαντάσου. Όπως ομοίως και ο σταυρός. Ο σταυρός τι είναι? Όταν βάζουμε το σταυρό λέμε μια ευχούλα. Είπε ο Κύριος, όσοι θέλει ο πίσω μέλθει να παρνησά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη, που σημαίνει μαρτύριο, σταυρός. Κι όμως εμείς τον κάναμε αδαμαντοπίκλητο και χρυσόν και τον φοράμε με καμάρι, για φαντάσου. Γιατί αυτή την περίπτωση αυτό είναι το χρώμα, για να ξαναγυρίσω στην απορία και να τελειώσω, αυτό είναι το χρώμα το οποίο καθιερώθηκε να έχουν οι κληρικοί από επίδραση των μοναχών.